Σήμερα στην Επιτροπή Νομικών είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά θέματα, όπως είναι ο περιδιεθνού συνεργασίας σε ποινικά θέματα, τροποποιητικός νόμος, νομοσχέδιο που έχει το στόχο να προσθεθεί μια νέα παράγραφος που να καλύπτει και τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου αφετέρου. Είναι ζητήματα ασφάλειας για τον τόπο και όλες οι χώρες, κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Φάνηκε ότι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις υπάρχει κατανόηση και συνεργασία για να μπορεί να προχωρήσει προς την ολομέλεια. Προχωρήσαμε και εξετάσαμε πρόνοιες στον περί καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών. Εδώ είναι ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει υποχρέωση να παρέχει στην αστυνομία πληροφόρηση που λαμβάνει από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών στην Κύπρο. Εδώ, με το προτινόμενο νομοσχέδιο, επιθυμείται να περιληφθούν και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό, επειδή ανησύχησε τα μέλη της Επιτροπής, μήπως και παραβιάζει, αν θέλετε, το απόρριτο, τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, έχουν τεθεί τα ερωτήματα και οι σκέψεις των μελών της Επιτροπής Νομικών και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας θα επανέλθει με ένα σημείωμα, έτσι ώστε να διασκεδάζει τους φόβους που έχουν ήδη εκφραστεί στην Επιτροπή. Προχωρήσαμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, τον περιφυλακό νόμο, γιατί στόχος, το τρίπτυχο εξυγχρονισμός, αναμόρφωση και επανένταξη, αποτελεί τη στρατηγική μας. Οι φυλακές είναι χώροι σοφρονισμού, διορθώνουν συνειδήσεις. Επομένως, ως Επιτροπή Νομικών, απλώνουμε ένα δίχτυ συνοχής ανάμεσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ο σκοπός του νομοσχεδίου του περιφυλακών είναι η συνολική αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας που συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτησης των ποινών και τις διεθνείς αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων. Λήφθηκαν υπόψη εισηγήσεις πενταμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ειδικών που συστάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα σοφρονιστικό σύστημα, νομοθετικό πλαίσιο, την υλικοτεχνική υποδομή, τη διοίκηση, τους κρατούμενους και το σοφρονιστικό προσωπικό. Βρισκόμαστε στην κατάρθρον συζήτηση και στα πλαίσια αυτά αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να επανέλθει, αλλά να εξεταστεί επίσης και μια εισήγηση η οποία θα έρθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνέχεια προτάσεων νόμου σε σχέση με την ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων, το λεγόμενο βραχιολάκι. Επομένως, στα πλαίσια αυτής της εξέτασης θα επανέλθει και η συζήτηση πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι όλοι γνωρίζουμε το συνωστισμό που επικρατεί στις φυλακές. Προχωρήσαμε στην τοποθέτηση σε σχέση με την ίδρυση εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου. Δικαστήρια τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ, όχι μόνο την αποφόρτιση και τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και από τα πρωτόδικα δικαστήρια, αλλά θα προσφέρουν εξειδίκευση σε αυτόν τον τόπο. Προχωράμε με διαβουλεύσεις επιτροπολογιών, με στόχο πολύ μέσα στις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσει και η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Επόμενη εβδομάδα θα μελετήσουμε και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που την έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο εδώ και καιρό. Μάλιστα, μάλιστα. Βεβαίως, η Υπουργός Δικαιοσύνης θα είναι παρούσα την επόμενη Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών, έτσι ώστε να παρουσιάσει και να συζητήσουμε τα τελικά νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που σκοπό βεβαίως έχει και τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και πάνω απ' όλα ποιοτικότερης ακόμα απονομής δικαιοσύνης.
Υπήρχαν κάποιες προτάσεις νόμου έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης υποδίκων ανθρώπων που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε στον περιφυλακό νόμο υπάρχει αυτή η δυνατότητα για καταδικασθέντες. Είναι καιρό σίγουρα να βρούμε τρόπους, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στις φυλακές, αλλά πάνω απ' όλα διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων, να δοθεί αυτή η δυνατότητα εκκρεμούσεις της ποινικής διαδικασίας, να μπορέσει κάποιος να αναμένει με βραχιολάκι, με ηλεκτρονική παρακολούθηση, ακόμα και με κατοίκον περιορισμό. Όχι, και είναι αυτό το οποίο προκαλεί τα προβλήματα και στις φυλακές. Επομένως, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή μελετά, μετά από και τις προτάσεις νόμου τις σχετικές που έχουν κατατεθεί, μελετά με ποιο τρόπο θα έχουμε έτσι ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για αυτή την επιλογή.